Hello guys, καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα νέο επεισόδιο Pimp My Hilux. Πίσω μου λοιπόν βλέπετε το Hilux και αριστερά μου τις νέες ζάντες. Πήραμε λοιπόν μια νέα τετράδα ζάντες μεταχειρισμένες που μου άρεσαν πάρα πολύ και σε αυτό το επεισόδιο συγκεκριμένα θα δούμε πώς θα τις φρεσκάρουμε, μιας και ήταν σε ένα off-road αυτοκίνητο, ήταν σε ένα Hilux πάλι, οπότε θέλει ένα φρεσκάρισμα από τα βουνά, από τα λαγκάδια που σίγουρα θα πηγαίνουμε κι εμείς, θα τις φρεσκάρουμε, θα βάλουμε λάστιχα πάνω και θα πρίξουμε πάρα πολύ το αυτοκίνητο. Θεωρώ ότι θα αλλάξει πάρα πολύ το αυτοκίνητο μόνο από αυτό το επεισόδιο και θα πάρουμε μια γερή γεύση για το τι θα ακολουθήσει. Πού θα τα κάνουμε λοιπόν? Θα πάμε στον Νίκο για να πάρουμε όλα τα υλικά και τα χρώματα για να βάψουμε τις ζάντες. Φυσικά στον Γιώργο για να βάψουμε τις ζάντες. Και στο τέλος θα καταλήξουμε στον Αντώνη για να βάλουμε τα λάστιχα. Είστε έτοιμοι? Πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν φύγουμε όμως, ξέρω ότι θέλετε πάρα πολύ να κάνουμε ένα unboxing και να πούμε κάποια πράγματα για το τι κρύβεται μέσα σε αυτά τα κουτιά. Οπότε λοιπόν δεν σας χαλάω χατήρι και θα ανοίξω μία κούτα για να πάρετε μία γεύση πριν από τα παιδιά που θα πάμε για το τι κρύβεται εδώ πέρα μέσα στις κούτες, τι επέλεξα για το Hilux και νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Οπότε πάμε να τις κόψουμε. Έχετε πάρει ήδη μια ιδέα περίπου για το σχήμα. Είναι σιδερένιες ζάντες. Δυστυχώς είναι πιο βαριές από τις αλουμινένιες, αλλά είναι μέσα στο budget. Επειδή τις βρήκα πολύ καλή ευκαιρία, είναι πάρα πολύ όμορφες, βέβαια μεταχειρισμένες. Θα κάνουμε και το σενιάρισμα που είπαμε πιο πριν. Και νομίζω ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω τις νέες ζάντες του Project Hilux. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι οι νέες ζάντες και πραγματικά με τραβήξανε πάρα πολύ. Γιατί? Γι' αυτό. Κοιτάξτε φάρδος που έχει μέσα η ζάντα. Δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί στο βίντεο πόσο πολύ βαθιά είναι, αλλά μιλάμε για φάρδος 10. Είναι δεκάρες λοιπόν και αυτό δίνει αυτό εδώ το βάθος, το οποίο πραγματικά μπορείς να κοιμηθείς και μέσα εδώ πέρα, δηλαδή μπορεί να κοιμούνται και γάτες εδώ μέσα και πραγματικά την κάνει πάρα πολύ τέρας. Σε συνδυασμό με το λάστιχο που θα βάλουμε και θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο, θα γίνει πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ίντσα και στο λάστιχο και νομίζω ο συνδυασμός θα είναι top. Οπότε πάμε να τις πάμε στον Νίκο, να του τις δείξω, να δω και την αντίδρασή του, να κάνουμε εδώ πέρα ό,τι χρειάζεται για να γίνει σαν καινούργια ζάντα, γιατί θα αλλάξουμε και χρώμα, μιας και θα αλλάξουμε και χρώμα και στο αυτοκίνητο, θα αλλάξουμε χρώμα και στη ζάντα, για να ταιριάζει με αυτό που έχω στο μυαλό μου και να ξεκινήσουμε κανονικά τώρα το επεισόδιο μας. Φύγαμε! Τι έγινε, σε τσάκωσα. Πού είσαι, ρε? Τι γίνεται, τι κάνεις? Πώς πάει, Νικολή? Καλά, όλα. Λοιπόν, πάλι χρώματα φτιάχνεις. Ανακατεύουμε. Πάλι ανακατεύεις. Αλλά κατοσούρα είσαι τελικά. Κατοσούρα μονίμω. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα. Για πες μου. Πήρα λοιπόν καινούργιες ζάντες για το νέο project και χρειάζονται βάψιμο. Τι θα κάνουμε? Θα προσπαθήσουμε να τις φτιάξουμε. Πάντα. Όπως πάντα. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε να τις δούμε λίγο. Πάμε να τις δούμε. Καλά είμαστε μέχρι εδώ. Μέχρι στιγμής καλά ένας. Έλα, γίνεται δουλειά. Κοίτα, κοίτα τη φάτσα, κοιτάξτε φάτσα, το άρεσε. Δεν είναι πολύ βαθιές, ρε φίλε? Είναι πολύ βαθιές και αυτό εδώ πέρα είναι πολύ βαθύ. Είναι. θέλουνε φρεσκάρισμα. Θέλουνε φρεσκάρισμα. Λοιπόν, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και τι χρώμα θα διαλέξουμε. Λοιπόν, το χρώμα του αυτοκινήτου το έχουμε συζητήσει και το ξέρεις, δεν θα το πούμε σε αυτό το επεισόδιο, αλλά θα δούμε... ένα ροζ μεταλλικό. Αυτά να τους λες να κάνουν όλοι unsubscribe. Επειδή ξέρουμε ποιος θα το κάνει άριστο. Ο Γιωργάκης. Ο Γιώργος. Φάρδος. Πολύ φάρδος, έτσι. Θα έλεγα 4 κιλά κάθε ζάντα χρώμα θέλει να πούμε. Ωραίο, πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε από το χρώμα ή θες να ξεκινήσουμε από τι θα κάνουμε? Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από το τι χρειάζεται κάποιος όταν έχει μια μεταχειρισμένη ζάντα για να τη βάψει σωστά ή να την πάει στο φανοπείο ή να το κάνει μόνος του αν θέλει. Λοιπόν, όπως και να το κάνουμε, ή ο φανοπείος ή ο ιδιώτης θα πρέπει να ξύσει τη ζάντα, να φέρει την επιφάνεια λία, όπως λέμε να γίνει σαν καθρέφτης, και να ρίξει ένα εποξιδικό αστάρι για να μπορέσει να έχει μια σωστή πρόσφυση το χρώμα και να βάψει με το ανάλογο χρώμα που επιθυμεί.
χωρίς να σε ρωτήσω, επιθυμώ ένα μαύρο ματ. Ένα μαύρο ματ. Μαύρο ματ. Λες και, είσαι μέσα στο μυαλό μου. Για να μπορεί να ταιριάξουν με τα λάστιχα και να μπορέσουμε να κάνουμε και το στένσιλ στα λάστιχα της μάρκας Άσπρο. Τέλειος. Νικελωμένα οπωσδήποτε παξιμάδια για να μπορέσει να φαίνεται η λεπτομέρεια και αν μπορέσουμε θα νικελώσουμε και αυτό εδώ πέρα. Νομίζω θα γίνει τρομερό. Θα γίνει όντως τρομερό. Βάζεις πάλι την πινελιά σου με τα χρώματα και δεν μπορώ να πω όχι. Μπορώ να πω στον μάστερ του χρώματος όχι. Λοιπόν, οπότε πάμε να φτιάξουμε το χρώμα για αυτές εδώ τις άντες. Ό,τι και να κάνουμε, μόνο πρέπει να έχουμε πολύ καλή προεργασία. Πολύ καλή προεργασία. Γιατί ο κύριος Γκιόνης είναι κανίβαλος. Σας μάνα σπάω, δεν σπάω ζάντες ακόμα. Ναι, καλά, θυμάμαι. Οπότε, λοιπόν, σε αφήνω να προχωρήσεις. Προχωράμε. Και πάμε να φτιάξουμε το χρώμα. Πάμε. Φύγαμε. Λοιπόν, επιλέγουμε ένα νύπα εποξικό σταράκι. Τη μύπα δεν την αλλάζουμε, έτσι. Δεν την αλλάζουμε ποτέ την μύπα. Και στο MX5 έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Τούμπα να γίνεται. Λοιπόν, επιλέγουμε ένα εποξικό αστάρι της μύπα για να μπορέσουμε να έχουμε την κατάλληλη εφαρμογή πάνω στη ζάντα. Διότι είναι χρώμιο η ζάντα. Το σαράκι μας. Τώρα πάμε. Να βγάλουμε και το χρώμα μας. Το χρώμα, ανυπομονώ για το χρώμα. Λοιπόν, και κάπως έτσι βγάλαμε το χρώμα, το οποίο είναι πραγματικά πράσινο. Φαντάζεσαι? Όχι, εντάξει. Είναι το χρώμα που ήθελα. Πιστεύω ότι θα γίνει πολύ όμορφο το. Εσύ ξέρεις και το χρώμα του Hilux, οπότε θες να δώσεις έτσι μια πολύ μικρή γεύση στα παιδιά. Θα θυμίζει καλοκαίρι. Τέλειο, τέλειο. Τέλειο. Οπότε από κάτω στα σχόλια. Και θα ετοιμαστεί και καλοκαίρι. Και θα ετοιμαστεί. Όχι, εντάξει, είπαμε. Θα ετοιμαστεί για καλοκαίρι. Δημήτρη, κάπως έτσι θα γίνει η ζάντα σου. Έτσι. Αυτές λοιπόν εδώ οι ζάντες, παιδιά, θα γίνουν μαύρες ματ και νομίζω θα είναι σαν καινούργιες. Πάλι έκανες τα μαγικά σου. Ακόμα μια φορά. Λοιπόν, οπότε τα υλικά μας είναι έτοιμα. Τα υλικά σου είναι έτοιμα. Πάμε να δούμε πάλι τι κάνουμε. Χρώμα. Χρώμα. Αστάρι. Μαζί με το καταλυτάκι του. Και τον καταλύτη για το χρώμα μας. Τέλεια. Λοιπόν, τα παίρνει και αναμένουμε το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το βάθος εδώ πέρα. Το βάθος εδώ. Είναι σωστό για να κουβαλάς και πράγματα. Έχει γίνει σαν καρότσι αυτό εδώ πέρα, ζάντα. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Νίκο τον Γκέστρο, λοιπόν, μπορείτε να τον βρείτε εδώ πέρα. Κάνε και εσύ που μπορείς να είσαι. Εδώ, μπράβο, παιδιά. Και τον Γιώργο εδώ. Και τον Γιώργο εκεί. Λοιπόν, και να έρθετε εδώ πέρα. Ό,τι θέλετε, φτιάχνουμε τα χρώματα της επιλογής σας. Σε σπρέι, σε πινέλα. Μπορείτε να έρθετε και οι ιδιώτες και οι φανοποιοί. Και φτιάχνουμε τα πάντα. Τέλειο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια, φίλε. Φύγαμε. Να είσαι καλά. Φύγαμε. Πήγανε την έξω. Έτσι, έτσι θέλω να την πας έξω. Ο σωστός ο καλλιτέχνης. Πω, 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 πω. Αυτό εδώ πέρα το κρατώ γιατί αισθάνομαι ότι έχω μπερέ πάνω. Στο κάνω δώρο εγώ. Έφυγες. Έφυγες. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Λοιπόν, και φτάνουμε στο Γιώργο. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο. Κατευθείαν στο ψητό, ε. Είδα το δράμα σου και ενώ δεν φτιάχνω ζάντες, λέω πρέπει να το φτιάξω αυτό το πράγμα. Πώς τις βλέπεις λοιπόν σαν ζάντες? Θα ξέρουν και κάτι. Εγώ να πω κάτι. Έχουμε ξεκινήσει εδώ πέρα να βρεχόμαστε. Μήπως να πάμε σιγά σιγά μέσα? Ναι, πάμε. Λοιπόν, εδώ σου έχω όσα μου έδωσε ο Νίκος. Λοιπόν, εποξικό, καταλύτης και το χρώμα. Σου έχω πει τι χρώμα θα τις κάνουμε. Μαύρες μάτ. Είσαι σίγουρος? Κι αν κρύβει κανένα ροζ μέσα. Λοιπόν, κάτσε να τις βάλουμε σε σειρά εδώ να τις κάνουμε. Πώς τις βλέπεις? Εντάξει, σιδερένιες ζώντες. Αυτές έτσι και αλλιώς θα φάνε πάρα πολύ ξύλο από τα χώματα, οπότε δεν είναι και ζάντες που πρέπει να είναι καλογιαλισμένες. Να πούμε ότι το βάψιμο για τις ζάντες μου το κάνεις εδώ πέρα εσύ. Το κάνω εξυπηρέτηση, για ποιο λόγο, γιατί
είναι ένα project δικό σου, οπότε έτσι πρέπει να το μαζέψουμε. Και επειδή θα το αναλάβεις ούτως ή άλλως και μετά στο βάψιμο, δεν θα πούμε τι χρώμα θα το κάνουμε, ξέρεις και εσύ και ο Νίκος ξέρει. Κοίτα, δεν φτιάχνω ζάντες γιατί κανονικά θέλουν ηλεκτροστατική οι περισσότερες, αλλά το πρόβλημα δεν είναι τις βαφείς, το πρόβλημα είναι για να τις καθαρίσεις, να τις τρίψεις. Δηλαδή αυτές τώρα είναι καθαρές. Okay, απλά άμα είναι ζάντα για αυτοκίνητο που είναι γιοταχή, συνήθως οι αλουμινένιες δεν παίρνουν στα δάχτυλα μέσα να τις τρίψεις, να τις κάνεις. Και γι' αυτό και δεν τις αναλαμβάνεις, γιατί ο τρόπος για να κάνεις προεργασία είναι τόσο δύσκολος που θες πολύ περισσότερο χρόνο, θέλει εργαλεία αυτό το πράγμα. Το βάψιμο, ναι, μπορεί να τις βάψεις. Δηλαδή κάποιος αν έχει καθαρές ζάντες, τις έχει κάνει μια αμοβολή και είναι πεντακάθαρες, μπορεί να τις βάψω. Αλλά πρέπει να μου τις φέρει έτσι στο χέρι. Θέλω να μου πεις λίγο εδώ πέρα, αν θέλει κάποιος να βάψει τις ζάντες του, τη διαδικασία τη σωστή, γιατί ο Νίκος πριν μας είπε τι χρειάζεται για να βάψει κάποιος τις ζάντες του, είτε είναι ιδιώτης είτε επαγγελματίες. Ποια είναι η σωστή ένα διαδικασία? Μυστικό, ένα μυστικό βασικό για τη βαφή. Είτε το κάνει κάποιος μόνος στο σπίτι του, το οτιδήποτε. Λοιπόν, αν θες να βάψει εκτός από το αυτοκίνητο και κάγκελα, είναι να είναι καθαρισμένα καλά. Άμα έχεις καθαρίσει καλά κάτι και να μην το έχεις τρίψει πολύ καλά, δεν θα ξεφλουδίσει. Άμα δηλαδή, όταν λέω καθάρισμα, όχι να έχει λάσπες, να το καθαρίσεις από λάδια, να το καθαρίσεις από τέτοια πράγματα. Να είναι καθαρό. Τότε θα έχεις ένα καλό αποτέλεσμα. Ωραία. Οπότε, καθάρισμα καλό, τρίψιμο. Τρίψιματάκι και να έχεις και κάποια καλά υλικά. Δηλαδή, συνήθως τα σπρέι δεν είναι δίκλυτα. Γιατί τα σπρέι δεν έχουν καταλύτη. Άμα βρεις σπρέι με καταλύτη, τότε δεν έχεις πρόβλημα. Τέλεια. Και μετά τις βάφουμε με το χρώμα που θέλουμε. Καλό είναι, φαντάζομαι, σε έναν χώρο ο οποίος να μην έχει σκουπίδια, αέρα κλπ. Εντάξει, κοίτα, κανονικά το βαφείο είναι για αυτή τη δουλειά. Για να βάφεις ζάντες. Γι' αυτό έχεις και το φούρνο, γι' αυτό και μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα. Ερασιτεχνικά πρέπει να τις βάψεις σε ένα μέρος που να μην ενοχλήσεις τους γείτονες ή να μην ενοχλήσεις τον κόσμο. Και πρώτα απ' όλα να έχεις και προστασία. Να έχεις μάσκα, να έχεις γάντια, γιατί αυτά όλα τα πράγματα δεν είναι τόσο υγιεινά να τα βγεις. Για να γίνουν και οι ζάντες λειτουργικές. Και κάτι τελευταίο που θέλω να μου πεις, πόσο χρόνο χρειάζεται η ζάντα αφού βαφτεί να μείνει για να στεγνώσει και να μπει μετά το λάστιχο πάνω? Αυτό είναι, έχει σχέση το υλικό που έχει στρίψει πάνω. Ωραία. Κάποια υλικά μπορεί να θέλουν μισή ώρα, κάποια μπορεί να θέλουν 6 ώρες, κάποια μπορεί να θέλουν 12 ώρες. Αυτό δεν είναι πάντα το ίδιο, είναι ανάλογα τα υλικά που χρησιμοποιείς. Μια μέρα να τις αφήνεις πριν μοντάρεις λάστιχα. Μια μέρα. Οπότε λοιπόν εγώ σήμερα θα δείξουμε εδώ πέρα τη διαδικασία του τρυψίματος, θα βάλουμε όλα τα υλικά που έχουμε και αύριο θα έρθω να τις πάρω για να βάλουμε τα λάστιχα. Πάμε. Τέλεια, φύγαμε. Τρίψαμε λοιπόν τις ζάντες. Λοιπόν, τις καθαρίσαμε, στρίψαμε όσο γινότανε. Και τώρα θα ρίξουμε υποξικό αστάρι και μετά το χρωματάκι. Και τελειώσαμε. Μπαμ μπαμ. Βέβαια στο βίντεο φαίνεται μπαμ μπαμ. Αλλά δεν είναι τόσο μπαμ μπαμ, παιδιά. Αλλά είπαμε κιόλας ότι εδώ πέρα χρειαζόταν τελικά σε αυτή τη ζάντα αμοβολή κανονικά. Αν θέλαμε να τις κάνουμε τελείως σωστά. Κανονικά θέλει να τις πας σε τόρνο, να δεις τα χυλάκια όλα του είναι ίσια, να τις κάνεις αμοβολή. Και μετά να τις βάψεις για να γίνουν σωστά. Τώρα το κάνουμε για να σώσουμε το project. Έτσι, να σώσουμε το project και πιστεύω το μαύρο ματ που επιλέξαμε. Κοίτα, να σου πω η αλήθεια, επειδή ξέρω πώς θα βγουν, δεν θα το πιστεύεις. Ούτε θα καταλαβαίνεις ότι ήταν οι ζάντες που ήταν πριν. Δώσε μου λίγα λεπτά και θα το καταλαβαίνεις. Πάμε.
Λοιπόν, πώς τις βλέπεις? Πώς βλέπω, εντάξει. Άλλαξαν οι ζάντες, νομίζω τώρα άξιζε τον κόπο αυτό που κάναμε. Είναι λίγο πιο καινούργιες. Ναι, είναι αυτό που έλεγες κιόλας, ότι με το μαύρο ματ χαθήκανε πάρα πολλές ατέλειες που μπορεί να φαινόντουσαν με έναν νίκελ. Ναι, δεν έχει καμιά σχέση. Εντάξει, ένα φρεσκάρισμα χρειαζόταν. Τώρα θα πας να βάλεις τα λαστιχάκια. Έτσι. Με στέλνεις τον Αντώνη δηλαδή τώρα. Ναι, θα πας τώρα για τα λαστιχάκια οπωσδήποτε. Και μετά θέλω να δω τι θα κάνεις με τους προφυλακτήρες. Κάνω ένα spoil μικρό. Για να μου το φέρεις να μάξει για βάψιμο. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, τον Γιώργο, ξέρετε που μπορείτε να τον βρείτε. Εδώ λοιπόν μπορείτε. Εκεί ακριβώς λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι μου παραδίδει ζαντάρες. Λοιπόν, και την πήρε και έφυγε. Όπα, 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 όπα. Πολύ βιάζεσαι εσύ νομίζω. Τι έγινε? Εντάξει, νομίζω ότι φύγανε οι κατσαρίες και τα ποντίκια από πάνω. Οι νέες ζάντες λοιπόν, βαμμένες. Λοιπόν, καλησπέρα Αντώνη. Καλησπέρα. Για όσους δεν ξέρετε τον Αντώνη, είναι ο Αντώνης Ζαχάρης, ο οποίος έχει εδώ πέρα την Dire Performance. Ο ξακουστός. Ο ξακουστός. Και Αντώνη. Νομίζω ότι πήθανε τα λάστιχα. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι, θα βάλουμε. Τι εννοείς? Συγγνώμη, εγώ σου είπα λάστιχα για το 4x4, όχι για το RX8. Μα μου είπες η μισή πλάστιχα. Θα βάλουμε αυτά τα λάστιχα τώρα πάνω στο Hilux. Μου είπες παρέγγειλε λάστιχα, παρέγγειλε λάστιχα. Δηλαδή είναι δυνατό. Ωραία, άκου, θα κάνουμε μια συμφωνία. Ναι. Θα κρατήσουμε αυτά εδώ τα λάστιχα εδώ πέρα για το RX8, για να τα βάλουμε σε επόμενο επεισόδιο. Και θέλω να μου δείξεις τα κανονικά λάστιχα του Hilux. Ωρε φίλε. Έλα, φύγε λίγο από μπροστά. Φύγε λίγο. Νομίζω εξέχουνε, δεν ξέρω τι αριστερά. Νομίζω είναι σχεδόν στο ύψος σου. Οριακά. Τι είναι αυτό, ρε εσύ? Τι είναι αυτό, ρε εσύ? Νομίζω κάπως έτσι θα πάει αυτό. Εντάξει. Φίλε, είναι τρομερό, είναι τεράστιο. Λοιπόν, τι λάστιχο επιλέξαμε να βάλουμε στο Project Hilux? Επιλέξαμε λόγω budget μιας εταιρείας, στη HiFly, η οποία έχει ένα πολύ ωραίο ματερέν λάστιχο, αρκετό τακούνι, 33 ίνσες, 33, 12,5, 15, όλο. Πόπο, μιλάμε δηλαδή για πολύ ύψος, το αμάξι θα πάρει και από τα λάστιχα και μόνο ύψος. Νομίζω ότι δεν θα στρίβει για κάποιο λόγο. Μπορείς να το βάλεις λίγο δίπλα αυτό εδώ το λάστιχο εκεί πέρα στα τωρινά λάστιχα, να δούμε, να πάρουμε μια γεύση λίγο πριν μπουν οι ζάντες. Ρε εσύ, τι είναι αυτό? Εντάξει, παιδιά, καμία σχέση. Εντάξει, αρχίζω και πορώνω με τα Hilux και με τα off-road αυτοκίνητα. Νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα γενικά. Θα πρέπει να κόψουμε. Θα πρέπει να βάλουμε body kit. Θα πρέπει να βάλουμε body kit. Είναι τεράστια διαφορά. Αντώνη, είναι τεράστια διαφορά. Είναι τεράστια, είναι τεράστια. Και φαντάσου τώρα δηλαδή και με τη ζάντα, πόσο θα δείξει αυτό το λάστιχο. Εντάξει, κοιτάξτε, θα γίνει τάγκερ. Έτσι, αυτό θέλουμε. Σου έχω πει τι offset έχει ζάντα. Μείον κάτι. Μείον 46. Καλά θα πάει. Λοιπόν, οπότε, τι κάνουμε? Λογικά θα έρθουν κάπου εδώ οι ζάντες. Μου θυμίζεις πάλι λίγο το MX5, θυμάσαι? Έτσι λέγαμε το MX5. Λέγαμε και εκεί βγήκε. Εκεί βγήκε όντως. Οπότε που λες θα βγει? Έλα, κάπου εδώ θα βγει. Την αλήθεια. Κάπου. Έλα, τελείωνε. Κάπου εδώ. Τι εννοείς τώρα? Η ζάντα. Η ζάντα θα βγει εκεί? Ναι. Είσαι σίγουρος? Το κρατάμε, παιδιά. Βλέπετε, δείχνει εκεί θα βγει. Για να δούμε πού θα βγει λοιπόν. Έλα, στο τέλος θα τις ματιάσεις τις ζάντες, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τις ζάντες πάνω στα λάστιχα. Τα λάστιχα πάνω στις ζάντες. Ναι, ρε. Τα λάστιχα πάνω στις ζάντες. Φύγαμε. Κάτσε βαρών. Τι έχουμε εδώ πέρα? Λογικά θα κάνουμε crossfit με αυτά εδώ πέρα. Κροσφιτάδικα λάστιχα, παιδιά, λοιπόν. Λάστιχα για τους γυμνασμένους και τους ωραίους. Τρομερό τακούνι και τρομερό βάθος μαζί με το λάστιχο, δηλαδή αν το γυρίσεις. Τακούνι, δεν έχεις τακούνι. Λοιπόν, και το βάθος, για πάμε γύρνα. Εσύ δεν περιδεύονται και οι πλευρές. Εντάξει, και νομίζω ότι και το βάθος είναι άρρωστο. Λοιπόν, η πρώτη ζάντα έτοιμη. Πάμε να κάνουμε και τις άλλες τρεις.
Και να κλείσουμε το επεισόδιο, γιατί δεν θα βάλουμε τα λάστιχα σήμερα πάνω. Φυσικά και δεν θα βάλουμε. Γιατί τι χρειάζεται, για πες μου. Χρειάζεται το αυτοκίνητο να πάει πρώτα για επεξεργασία του αμαξώματος, δηλαδή να κάνει ένα body lift. Τέλεια. Πολύ ωραία. Γιατί άμα τα βάλω τώρα πάνω, δυστυχώς θα ξυλωθούν μέχρι τίποτα. Και το σασί το ίδιο. Και γραμμές βενζίνης, όλα θα τα ξυλώσει όλα. Τέλεια, λοιπόν. Οπότε πάμε να τα βάλουμε στην άκρη. Αυτό είναι το επόμενο επεισόδιο. Και να κλείσουμε και μετά άλλα τρία. Και τελευταία ζάντα. Έτοιμη και τελευταία. Λοιπόν, πάμε να τη βάλουμε μαζί με τις άλλες. Με το τετράγιο. Εντάξει. Είναι ακόμα πιο ωραίο από ό,τι περίμενα. Ο συνδυασμός ζάντα λάστιχο. Κοίτα να δεις, είναι ελαστικό, το οποίο δηλαδή το 33-12,5-15 είναι μια διάσταση η οποία το κάνει τερατώδης. Ναι. Όπου και να το βάζεις. Και με το offset που έχει και εκεί πέρα που θα βγαίνει η ζάντα. Έκατσε τέλεια, δηλαδή το φάζος η δεκάρα, δηλαδή με το αρνητικό offset. Απλά θεωρώ ότι θα έχουμε πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Εδώ με το εργαλείο. Εντάξει, θα το κόψουμε λίγο, μην αγχώνεσαι. Λίγο, όχι πολύ. Όταν βλέπεις αυτά εδώ τα ζαντολάστιχα, τι σκέφτεσαι? Σκέφτομαι ένα βουνό, δέντρα, χώματα και χαρά στη γυναίκα που θα σε πάρει. Θα γίνουμε off-road, ρε, θα γίνουμε ρομαντικοί, πάνω βουνά και λίμνες και τέτοια. Οπότε πάμε να κάνουμε το κλείσιμο. Πάμε να κάνουμε το κλείσιμο, να τελειώνουμε. Και να πάμε, και να πάμε στο επόμενο project. Έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μας επεισόδιο. Αντώνη, τρομερή δουλειά. Εγώ με το τελευταίο επεισόδιο. Το τελευταίο, το τελευταίο, ο τελευταίος κρίκος. Mm-hmm. Βγάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Επιλέξαμε νομίζω τα κατάλληλα ελαστικά. Τον Αντώνη λοιπόν μπορείτε να τον βρείτε εδώ. Έτσι, μπράβο. Να το ρωτήσετε ό,τι θέλετε για ελαστικά και ζάντες. Οποιαδήποτε απορία έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με μένα. Έτσι. Και να σας απαντήσω απευθείας. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, και μου επιτρέπεις να μείνω λίγο μόνος με τις ζάντες μου? Όχι. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν, και αυτές εδώ, παιδιά, είναι οι νέες ζάντες με τα νέα ελάστιχα. Πραγματικά ανυπομονώ να τα βάλουμε πάνω. Στο επόμενο επεισόδιο θα ψηλώσουμε το αυτοκίνητο για να γίνει κατάλληλο ώστε να υποδεχτεί αυτές εδώ τις ζάντες. Μην ξεχνάτε λοιπόν να κάνετε like, subscribe και φυσικά καμπανάκι για να βλέπετε κάθε νέο επεισόδιο. Είμαι ο Toxic και τα λέμε στο επόμενο. See ya. Έτσι πρέπει να κάνουμε το επεισόδιο. Αλλά κάπου στην άκρη. Αλλά κάπου στην έκτα χάλασα. Τέλειες, καινούργιες. Πες τον άλλο να το ρωτοράει. Oh.